Εικόνε σοκ φέρνει στη δημοσιότητα το Pro News GR από τη χθεσινή επίθεση του υποκόσμου Ουκρανικής και Γεωργιανής μαφίας που επιτέθηκαν κατά ανυποψίας των Ελλήνων και Ρώσων πολιτών που διαδήλωναν στην Αθήνα κατά του ρατσισμού και της ρωσοφοβίας. Στις εικόνες διακρίνονται μαφιόζοι με ξυρισμένα κεφάλια να επιτίθενται κατά των ανυποψίας των διαδηλωτών και να απειλούν τη σωματική τους ακεραιότητα. Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένα 7χρονο κοριτσάκι με τραυματισμένο χέρι αφού του έσκισαν τη σημαία που κρατούσε. Και όλα αυτά μετά την ευνηδιαστική απόφαση των αρχών να εκτρέψουν την πορεία στα σημεία όπου Ουκρανοί και Γεωργιανοί είχαν στήσει ενέδρες. Κατόπιν των επεισοδίων αυτών και καθώς η ρωσική κυβέρνηση θεωρεί ότι η ελληνική δεν προστάτεψε τους ειρηνικούς διαδηλωτές από τους Ουκρανούς και Γεωργιανούς μαφιόζους, διατάχθηκε από την εισαγγελία της Μόσχας διεθνής έρευνα, προκειμένου να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης κατά των υπευθύνων των επεισοδίων, είτε φέρουν ακούσια είτε εκούσια ευθύνη. Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής, η έρευνα θα καταγράψει τα υποδεικνυόμενα γεγονότα και σε συνεργασία με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να εντοπίζει όσους εμπλέκονται σε αυτό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.